Πάμε στο νούμερο 12. Τώρα συνεχίζουμε τηλεοπτικά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Μιλήσαμε χθες για το θέμα που προέκυψε με τον Νίκο Μουτσινά στην εκπομπή, το οποίο είπε ότι παιδιά δεν μπορώ να παίξω μπάτσελ, μου το έχουν απαγορεύσει. Εξηγήσαμε εδώ εμείς χθες ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι δεν μπορεί να παίξει spoiler ο Νίκος Μουτσινάς για τον μπάτσελ. Ας το κάνουμε λίγο όμως πιο γνωστό. Ας το κάνουμε λιανά που λέμε, για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι απαγορεύσεις υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Απαγορεύσεις, το λέω παιδιά, σε εισαγωγικά, έτσι, ουσιαστικά. Ξεκίνησε η ιστορία από εδώ, από εμάς, από το Star. Είχαν βγει αρκετά spoiler για το GNTM. Κάποια στιγμή λοιπόν το Star, πολύ σωστά κάτε με, ήθελε να διαφυλάξει το πρόγραμμά του. Γι' αυτό λοιπόν και απαγόρευσε να παίζονται και να αναπαράγονται spoiler που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με το ποιος έφυγε, ποιος θα αποχωρήσει στο επόμενο επεισόδιο ή ποιος θα κερδίσει την δουλειά ή τη φωτογραφία. Τη σκητάλη πήρε ο Αντένα μετά, επίσης πολύ σωστά, για να διαφυλάξει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, τις Άγριες Μέλισσες. Οπότε και ο ίδιος έκανε την ίδια κίνηση, ο Αντένα, να μην παίζονται, να απαγορεύσει λοιπόν τα spoiler που βγαίνουν για την συνέχεια της σειράς. Τι θα γίνει παρακάτω? Ναι. Της ροής. Τι θα γίνει και διάφορα άλλα πράγματα που αφορούν τη σειρά, πάντα για την εξέλιξη όμως. Και όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχολιασμό της σειράς, έτσι. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Παίζει το επεισόδιο, μπορείς να πεις. Ακριβώς. Αν δεν παίξει το επεισόδιο, δεν μπορείς. Αυτή είναι η ουσία ούτως ή άλλως του πράγματος, έτσι δεν είναι? Ναι. Και το χορό ακολούθησε και ο Α μετά, ο οποίος είχε δει αρκετά spoiler για τον Bachelor να βγαίνουν, για το ποια κοπέλα θα αποχωρήσει, για με το ποια είναι ο Παναγιώτης τελικά ή όχι, και προσπάθησε και αυτός, όπως είπα και στα προηγούμενα, να διαφυλάξει το πρόγραμμά του. Μάλιστα. Και οπότε πάρα πολύ καλά κάνανε. Δεν ξέρω, εμένα πάρα πολύ με καίει αυτό το πράγμα. Αυτές είναι δουλειές οι οποίες κρατάνε τηλεόραση ζωντανή. Είναι πολύ μεγάλες δουλειές. Δουλεύουν 100-120 άτομα σε αυτές τις δουλειές. Και σε ένα τέτοιο σύριαλ και σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Μιλάμε. Άμα το παίρνεις και το ευτελίζεις σε 5 γραμμούλες, να γράψεις η Μαριλού, η Κατερίνα, ο Κρατερός, ο... Μην βάζετε εμένα μέσα. Γιατί αφού είναι εγώ, είμαι αυτό που θα αποχωρήσει. Λοιπόν, για να βγεις να κάνεις ένα ρεπορταζάκι, είναι σαν να έρθει, ας πούμε, να παίξει η Εθνική Ελλάδα με την Εθνική Πορτογαλία και να πας να σπάσεις τα πόδια του Ρονάλντο. Δεν είναι σωστό δηλαδή μεταξύ μας. Κατάλαβες τι λέω? Αυτή η προέκυψη. Ρε παιδί μου, Μαριλού. Ευχαριστώ. Πάσαμε τα πόδια του Ρονάλντο, παραδείγματο. Πώς να το πω, αυτό. Γιατί είμαστε όλοι συνάδελφοι. Δεν κάνει τάκλι, φίλε, του τάσπασε τα πόδια. Και αυτά. Πας εσύ και γράφεις. Γιατί το κάνεις, ας πούμε? Και όχι μόνο γράφεις και λες. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Δηλαδή, να σχολιάσουμε το μονόφθαλμο όταν έχει χάσει πλέον το μάτι του και σαν τον ποινίο δεν έχει. Αλλά δεν είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά, παιδιά, να πούμε ότι απόψε το βράδυ θα του βγει το μάτι. Το καταλαβαίνω. Ναι, γιατί εμείς το έχουμε νιώσει και στο πετσί μας και πολύ άσχημα. Έτσι, από όταν... πέρσι. Ναι, πέρυσι ο Αντένα, ουσιαστικά άκομψα κατ' εμέ, ανακοίνωσε πριν ακόμα δούμε τα επεισόδια, πριν ακόμα δούμε τον τελικό, τον νικητή του MasterChef. Όχι μόνο τον νικητή, δυνατόν, όλη Ελλάδα. Πεντάδα τύπου. Όλη Ελλάδα περίμενε να δει το MasterChef, την εξέλιξη. Πώς θα φτάσουν οι δύο φιναλίστ στον δρόμο τους, πώς θα φτάσουν στον τελικό. Και ουσιαστικά κάποιοι ήθελαν να το χαλάσουν όλο αυτό, λέγοντας τελικά ο Σταύρος Βαρθαλίτης θα είναι ο νικητής. Έχει γίνει, δεν ξέρω, λογικά αυτό το έχετε συζητήσει και εσείς πολλές φορές με τις παρέες σας. Εμένα πολλά άτομα μου λένε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μας πούν τι θα γίνει παρακάτω. Θέλουμε να δούμε κάτι γιατί το αγαπάμε. Και θέλουμε να το δούμε με την εξέλιξη την κανονική. Εμένα όταν με ρωτάνε, γιατί αυτό είναι το ένα, ότι κάποιοι άνθρωποι λένε δεν θέλω καθόλου να μάθω τι πρόκειται να συμβεί. Yeah. Υπάρχουν άλλοι όμως που σε πιάνουν και μας το λέει και ο Πάνος Ιωαννή. Όχι, ο Πάνος. Καλά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν. Όχι, θέματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μάθουν. Θέλουν, που ρωτάνε τα μαθητά σας. Είναι όπως με τα μαγικά, είναι όπως με τα τρίκ. Που σου λέει πώς το έκανες αυτό, πώς το έκανες αυτό. Αλλά δεν θέλει να μάθει στην πραγματικότητα πώς. Απλώς έχει όλη την λαχτάρα. Θέλει. Την διάθεση να μάθει παρακάτω. Η χαρά δεν τον αφήνει. Δεν σημαίνει ότι θέλει στην πραγματικότητα. Λοιπόν. Ολοκληρώσαμε. Αυτό λοιπόν, θα περιμένουμε και θα βλέπουμε. Αυτό έχει και την αγωνία του πράγματος ή τη χαρά του παρακολουθείς κάτι, τι θα γίνει, όπως παλιά. Ναι. Ωραίο αυτό. Ωραία.